Εδώ θέλω να πάμε να συναντήσουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες. Θα μιλήσουμε σήμερα, θα ανοίξουμε λίγο το φάκελο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς με αφορμή το ζήτημα θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Ρέθυμνο μια σχετική εκδήλωση «Μερίδα προς ενημέρωση γονέων, κυρίως μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων». Και αν μη τι άλλο, το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που λίγες φορές τα έχουν πιάσει προς συζήτηση. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο υπάρχουν συστάσεις εδώ για περίπου 60 χρόνια και τελικά δεν έχουμε δει μέχρι και σήμερα το μάθημα αυτό να γίνεται μέσα στα σχολεία ανά τη χώρα. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Δέσποινα Μαυράκη, εκπαιδευτικό και μέλος της Σχολικής Επιτροπής στο Ρέθυμνο. Κυρία Μαυράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Και βεβαίως θέλω να... Συγχωρέστε με λίγο για τη φωνή μου. Δεν πειράζει. Είμαι λίγο κρυωμένη. Είναι περίεργος ο καιρός, είναι λογικό, αλλά εδώ είμαστε χαμηλόφωνα και να συζητήσουμε, θα ακουστείτε. Και βεβαίως θέλω να καλησπέρισω την κυρία Έλενα Βιταλάκη, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης. Κυρία Βιταλάκη, καλώς ήρθατε κι εσείς, έστω και με τη βοήθεια έτσι της τεχνολογίας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εγώ αυτό που διαβάζω και έχουμε ξανακάνει συζητήσεις εδώ από αυτό το βήμα, το τηλεοπτικό τουλάχιστον, με φόντο το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, γνωρίζω πολύ καλά, υπάρχει πληροφορία ότι ήδη από το 1964 το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως μάθημα έχει τεθεί από τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Ευάγγελο Παπανούτσο, τον Ευάγγελο Παπανούτσο, αλλά ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί μέσα στην ημερήσια σχολική διάταξη το μάθημα το συγκεκριμένο. Αύριο έχετε μια σχετική εκδήλωση που θα μιλήσετε, θα αναφερθείτε σε γονείς παιδιών, μαθητών. Ποιοι θα είναι οι άξονες στους οποίους θα απευθυνθείτε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους? Λοιπόν, θα πούμε όμως πρώτα, πριν φτάσουμε στην αυριανή μέρα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Ρέθυμνο και όχι μόνο, αλλά γενικά για την εκπαίδευση, να ξεκινήσουμε πρώτα και να πούμε το εξής. Σημαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και ξεχωριστό στην πόλη μας και μάλιστα σε όλο τον νομό, γιατί εχθές συγκεκριμένα ξεκίνησε η υποχρεωτική εκπαίδευση των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της πρώτης τάξης δημοτικού σχολείου. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έγινε σε συνεργασία με τους συντονιστές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ΠΕΣΚΕ. Και μάλιστα αύριο το πρωί υπάρχει η δεύτερη φάση, όπου οι εκπαιδευτικοί της δευτέρας τάξης του δημοτικού σχολείου θα εκπαιδευτούν, θα επιμορφωθούν πάνω στο πρόγραμμα του Φρίξου. Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ένα πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής. Συγχωρέστε με, αλλά είναι η πρώτη φορά τελικά που το μάθημα της σεξουαλικής... Είναι η πρώτη φορά στο νομό μας. Στο νομό, ε! Στο νομό μας που γίνεται επιμόρφωση υποχρεωτική για εκπαιδευτικούς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε συνεργασία με τους συντονιστές. Και αυτό μας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει έτσι ένα δυνατό λιθαράκι, θα έλεγα, πάνω στην εκπαίδευση και πάνω στα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής της πρωτοβάθμιας στην Ελλάδα. Μπράβο. Και το αποκρίθημα βέβαια θα είναι αύριο το απόγευμα που καλούμε, είναι μια ανοιχτή ομιλία, καλούμε όλους τους γονείς και περισσότερο τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά στην πρώτη και δεύτερη δημοτικού σχολείου και πρόκειται να παρακολουθήσουν τα παιδάκια τους το πρόγραμμα αυτό για να ενημερωθούν περισσότερο πάνω στο πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής. Θα ήταν βέβαια καλό να το τονίσουμε, ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Θα ήταν καλό να γίνει επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλους, όχι μόνο δηλαδή στους δασκάλους της πρώτης και δευτέρας δημοτικού, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν ήδη οι εκπαιδευτικοί και να επιμορφωθούν από ειδικούς όπως είναι η Μαργαρίτα Γερούκη, που είναι ειδική πάνω στην σεξουαλική αγωγή, στα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στην Ελλάδα, και στην Έλληνα τη Βιταλάκη, που είναι δίπλα μου, η οποία είναι ψυχολόγος και γνωρίζει συγκεκριμένα και πάρα πολύ καλά πάνω στο θέμα της σεξουαλικής υγείας, σεξουαλικής αγωγής, να ενημερώσει σωστά, με επιστημονικό και παιδαγωγικό τρόπο, τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί πάνω στα θέματα που μας αφορούν, της σεξουαλικής αγωγής. Θα ήταν λοιπόν πολύ ωραίο. Βάζουμε όμως μια αρχή. Και μάλιστα, αυτό είναι ιδιαίτερα ένα θετικό μήνυμα στέλνουμε, ιδιαίτερα καλό για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα έλεγα. Κυρία Βιταλάκη, ξέρω και γνωρίζω βεβαίως πολύ καλά τους αγώνες τις οποίες δίνονται εκ μέρους σας και για το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως μάθημα στο σχολείο. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, γινόταν και ένας αγώνας από την αντίπερα όχθη, ένας αγώνας ενάντια βέβαια σε αυτό.
Δεν ξέρω αν και με βάση τα πρόσφατα περιστατικά όλοι θυμόμαστε ότι οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή διώκονται μέχρι και νομικά γιατί προσπάθησαν να μιλήσουν σε παιδιά για το μόριο του άντρα ή για το γυναικείο εδίο στην σχολική αίθουσα και δεν ξέρω τελικά αν και η εξέλιξη που μας παρουσίασε προηγουμένως η κυρία Μαυράκη κάπως σας δικαιώνει τυπικά ή άτυπα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μεν κάτι που πραγματικά μας στενοχώρησε πάρα πολύ και αποτελεί έτσι ένα εμπόδιο κατά κάποιο τρόπο για την εξέλιξη της σεξουαλικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης στα σχολεία στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά πάντα υπάρχει κάποιος που αντιδρά. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα μας σταματάει και ότι σταματάει την εξέλιξη και την ενημέρωση των πολιτών και φυσικά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών πάνω σε θέματα που σε άλλα μέρη της Ευρώπης, σε άλλα κράτη της Ευρώπης, αποτελεί σε ύψιστο βαθμό κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσο αφορά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος στα σχολεία, ειδικά από τον νηπιαγωγείο. Πιστεύω ότι από την ώρα που θα υπάρξει μια κατανόηση στην πορεία όσο αφορά αυτό το περιστατικό και μάλιστα από την ώρα που υπάρχει επίσημα η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας ακούγεται λίγο τραγελαφικό όταν υπάρχουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό και ιδιαίτερα σε επίπεδο νομικό όταν γίνονται μηνύσεις. Δηλαδή μετά θα έπρεπε να κάνουμε μηνύσεις γιατί διδάσκονται τα μαθηματικά, τα θρησκευτικά, δηλαδή μαθήματα τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Από την ώρα λοιπόν που υπάρχει αυτό επίσημα το μάθημα και είναι εγκεκριμένο και έχει την επιλογή ο εκπαιδευτικός να το διδάξει, ακούγεται λίγο παράδοξο να κινούνται άνθρωποι σε αυτή τη νομική διάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια λογική, μια εκλογήκευση έτσι, των καταστάσεων σε βάθος χρόνου και σύντομα. Μάλιστα. Εγώ παρακαλώ κύριε Μαυράκη. Ναι. Αν επιτρέπετε. Εγώ πραγματικά θα ήθελα έτσι να γνωρίζω. Δεν είμαι νομικός και δεν γνωρίζω ακριβώς ποια είναι η διαδικασία, αλλά πραγματικά με έχει προβληματίσει πώς είναι δυνατόν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχει δηλαδή την ομπρέλα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταλήγει να πηγαίνει στα δικαστήρια στην αίθουσα, να περάσει δηλαδή από δίκη. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, η δίκη θα γίνει τον Ιούνιο του 2020. Πήρε αναβολή, σωστά. Πήρε αναβολή. Ναι. Εγώ θα ήθελα, σαν Δέσποινα Μαυράκη και γενικώς σαν μέλος της ομάδας του Φρίξου, να πάρει κάποιος αρμόδιος μια θέση και να βγει μπροστά και να μιλήσει από τη στιγμή που το πρόγραμμα είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου. Θα ήθελα πραγματικά να αποτελεί όντως ένα οξύμορο σχήμα, η αλήθεια είναι αυτή. Αποτελεί. Και ο δικηγορικός σύλλογος και μάλιστα ένας σύλλογος ο οποίος καταδικάζει παιδόφιλους και τους στέλνει στη φυλακή, ο εισαγγελέας ο ίδιος είναι αυτός που τους στέλνει στη φυλακή, θα ήθελα πραγματικά να ξέρω πώς είναι δυνατόν να καταδικάζουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά δεν δικάζεται μόνο το πρόγραμμα, δικάζεται όλο το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Σωστά. Να το δούμε λίγο πιο πέρα. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Κυρία Μαυράκη. Δικάζεται λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ήθελα πραγματικά να πάρει κάποιος αρμόδιος θέση και να βγει μπροστά και να εξηγήσει για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι και γενικώς προβληματίζει και όλους εμάς, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι, είπαμε και προηγουμένως, αποτελεί όντως απορίας άξιο και είναι ένα οξύμορο σχήμα έτσι, αναφορικά με τα δεδομένα που έχετε και με βάση βεβαίως τη νομική υπόσταση της υπόθεσης. Πείτε μου κάτι, κυρία Μαυράκη, πραγματικά, γιατί τελευταία γινόμαστε έτσι δέκτες όλοι και θέλω να το αντιπαραβάλλω το συγκεκριμένο θέμα που θα σας αναφέρω. Μιλάμε για έναν αντικαπνιστικό νόμο, όπου πέφτουν βαριές ποινές σε περίπτωση που υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα καπνίσουν σε ιδιωτικούς χώρους και αντιστοίχως οι επαγγελματίες του κλάδου του επισιτισμού. Γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε για ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το μάθημα το συγκεκριμένο δεν θα δώσει στα παιδιά
τον τρόπο για τον οποίο γίνεται η σεξουαλική πράξη. Αυτό θέλω να κατανοήσει ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν 1000 σημαντικά πράγματα να μάθει το παιδί μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως είναι, ας πούμε, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η ομοφοβία, η πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης. Υπάρχουν αρκετά σημεία αξιοσήμαντα τα οποία πρέπει τα συγκεκριμένα τα παιδιά του δημοτικού, του νηπιαγωγείου, του γυμνασίου και του λυκείου να γνωρίζουν. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι, αλλά να πούμε όμως και κάτι. Το βιβλίο αυτό, το συγκεκριμένο βιβλίο, απευθύνεται καθαρά σε εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα πάει στα χέρια των μαθητών. Είναι ένα εγχειρίδιο ουσιαστικά που βοηθάει και κατευθύνει τον εκπαιδευτικό βήμα προς βήμα, με πολύ απλές δραστηριότητες, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοήσει απλά πράγματα. Απλά πράγματα που τα παίρνει πρώτα από την οικογένειά του. Γιατί η σεξουαλική αγωγή και η σεξουαλική υγεία είναι ένα θέμα που ξεκινάει και αφορά την οικογένεια. Εμείς ερχόμαστε μετά να δέσουμε ή να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτό το ρόλο δηλαδή της οικογένειας. Και έρχονται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να μιλήσουν για τη γνώση, για τα αυτονόητα δηλαδή, τι σημαίνει ακριβώς να προσέχεις το σώμα σου, τι σημαίνει σωματική υγεία, ποια είναι τα μέρη του σώματος, από τα μαλλιά, τη μύτη μέχρι τα γεννητικά όργανα. Τι ακριβώς, ποια είναι η δομή της οικογένειας, σε ποια δομή της οικογένειας μεγαλώνει ένα παιδί με αγάπη και ασφάλεια, γιατί για μας είναι δύο σημαντικά κομμάτια η αγάπη και ασφάλεια που εισπράττει ένα παιδί σε μια οικογένεια μέσα. Δεν είναι ο ρόλος μας ούτε να κρίνουμε σε τι οικογένεια μεγαλώνει το παιδί. Μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ να ξέρουμε αν το παιδάκι αυτό μεγαλώνει με αγάπη και ασφάλεια σε οικογένεια. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και την κυρία Βιταλάκη, μιας και το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, όπως είπατε, κυρία Μαυράκη, απευθύνεται στην οικογένεια. Κυρία Βιταλάκη, γνωρίζει η οικογένεια, γνωρίζουν οι γονείς τους τρόπους έτσι ώστε να προχωρήσει στην κατάλληλη, έτσι, υπομορφή νουθεσίας, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα που θέτουν σε παγκόσμιο επίπεδο και οι έρευνες που γίνονται ακόμα και τώρα όσο αφορά τη γνώση των γονέων πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θα έλεγε κάποιος ότι όχι, δεν γνωρίζουν. Οι οικογένειες προσπαθούν με το δικό τους τρόπο και με τις γνώσεις που έχουν και πιθανόν με τις γνώσεις που είχαν από τους γονείς τους, ίσως και ό,τι λένε με τους φίλους τους μεταξύ τους, να δώσουν κάποια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μέσα στην οικογένεια. Ουσιαστικά οι γονείς αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ότι έχουν να κάνουν με τη στάση τους όσο αφορά το θέμα αυτό μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο τι θα πω ή τι θα κρύψω. Είναι η ίδια η στάση των γονέων. Και η στάση αυτή των γονέων καλλιεργείται με την εκπαίδευση. Δηλαδή και οι ίδιοι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν, να γνωρίζουν. Εάν δεν είναι σίγουροι για το πώς να το κάνουν, καλό είναι να εμπιστευτούν κάποιο ειδικό, να τους δείξει τον τρόπο, να τους ενημερώσει. Σίγουρα πάντως ο γονέας αυτό που καλείται να κάνει στην οικογένεια είναι να ακούσει το παιδί του, να μάθει να ακούει τις απορίες του, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η αυτοεικόνα σαν άνθρωποι δημιουργείται από την πρώιμη παιδική ηλικία και ο αμοιβαίος σεβασμός και μας ακολουθούν μια ζωή και αυτά είναι θέματα, δύο πράγματα που καλλιεργούνται με την ανάπτυξη του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν έρχονται οι γονείς να μάθουν να ακούν το παιδί τους και να μιλάνε μαζί τους και όχι να κρύβουν κάποια πολύ στοιχειώδη πράγματα τα οποία μεθαύριο θα κοστίσει η ενημέρωση αυτή στο παιδί. Και πώς θα κοστίσει? Δηλαδή το παιδί θα ψάξει να μάθει, θα μπει στο διαδίκτυο, θα κατεβάσει κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες δεν είναι, αφορούν σίγουρα τους ενήλικες, όχι ένα παιδί. Θα ρωτήσει τους φίλους του, σίγουρα θα πάρει μία παραπλάνηση γύρω από τη σεξουαλικότητά του και μόνο κακό θα του κάνει αυτό στην ανάπτυξη και την ψυχοσωματική του και σαν άνθρωπος. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία τα παιδιά βοηθούνται να νιώθουν καλά με το σώμα τους, με τον εαυτό τους, με τις ανάγκες, με τα συναισθήματά τους και προπαντός μαθαίνουν να σέβονται τον εαυτό τους και τον άλλο. Μάλιστα. Θέλω, κυρία Μαυρά...
Δεν γεννιούνται, γονείς γίνονται, έτσι δεν είναι, μαθαίνουν. Οι γονείς φυσικά μαθαίνουν, ναι. Δεν γίνεται κανείς γονέας, μαθαίνει. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Θέλω να μου πείτε, κυρία Μαυράκη, τι γίνεται με το βιβλίο και το Φρίξο, γιατί ξέρω ότι υπήρξαν και οι σχετικές βραβεύσεις στο εξωτερικό. Δεν ξέρω ο κόσμος αν ανταποκρίνεται και μετά το διάβασμα του συγκεκριμένου βιβλίου, εγχειριδίου, με συγχωρείτε, πώς τελικά αντιμετωπίζεται ο Φρίξος από τους γονείς και δι' από τα μικρότερα παιδιά. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι όπου έχει πάει ο Φρίξος και σε όποιο σχολείο ή ποια τάξη έχει επισκεφτεί, μένει αξέχαστος. Αρέσει πάρα πολύ ο μικρός ο Φρίξος μας. Τον οποίο θα δούμε τώρα και στα πλάνα μας, γιατί έχουμε κάποια πλάνα σε κάποια πλάνα το Φρίξο. Βλέπω ορίστε, ότι εδώ. Ναι, βάζετε και το βίντεο. Μπράβο, που βέβαια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για το περί τίνος πρόκειται. Ναι, ναι, ουσιαστικά είναι εισαγωγή στο πώς μπαίνει στο πρόγραμμα το βίντεο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί ο Φρίξος είναι ένας μικρός επισκέπτης ο οποίος μπαίνει στην τάξη με ένα γραμματάκι όπου παρουσιάζεται σαν φίλος των παιδιών και μέσα από τις δικές του σκανδαλιές, εμπειρίες, λάθη μαζί με τα παιδιά της τάξης μαθαίνουν σταδιακά να εξελίσσονται και φτάνουν δηλαδή και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα όπως σας είπα από το σώμα, τα συναισθήματα, την οικογένεια και φτάνουμε στην πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και κλείνει εκεί. Αυτό όμως που θέλουμε έτσι να μοιραστούμε μαζί σας είναι ότι το βιβλίο του Φρίξου, το οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά, είμαστε όμως, συζητάμε με διάφορους εκδοτικούς οίκους και ελπίζουμε σύντομα να βγει στην αγορά για να μπορέσει ο κόσμος να το έχει στα χέρια του. Με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης, της αντιπεριφέρειας Κρήτης και μάλιστα με την κυρία Λιονή εδώ στο Ρέθυμνο και με τη συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνου με τον κύριο Μαρινάκη, τυπώσαμε γύρω στα 100 αντίτυπα από τα βιβλία αυτά που μοιράστηκαν σε όλα τα σχολεία του νομού μας, από τετραθέσια και πάνω σε δημοτικά σχολεία και στα μεγάλη νηπιαγωγεία του νομού. Μάλιστα, τώρα είμαστε στη συζήτηση και ελπίζουμε με την περιφέρεια Κρήτης κάποια στιγμή να καταφέρουμε να μοιράσουμε το βιβλίο αυτό σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, ώστε να γίνουν βέβαια και σχετικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σεξουαλικής εισαγωγής στα σχολεία τους. Αυτό πραγματικά θα ήταν ωραίο και φυσικά. Το μεγαλύτερο όραμά μας είναι να καταφέρουμε να εντάξουμε το πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής, έτσι δεν είναι, Έλενα, να μπει στα σχολεία μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εντάξει, το πρώτο βήμα νομίζω έχει γίνει. Μας το είπατε στην αρχή όσον αφορά κάποια σχολεία στο Ρέθυμνο. Είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση, μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική είδηση, που νομίζω ικανοποιεί και εσάς τους ίδιους που δίνετε ένα πραγματικό αγώνα για το μάθημα το συγκεκριμένο να ενταχθεί τελικά στο σχολείο. Αλλά ένα μήνυμα και στους κυβερνώντες, στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, ότι ξέρετε κάτι, έχει να δώσει αυτό το εγχειρίδιο σε όλους, και σε γονείς και σε μικρά, γιατί υπάρχει και η συνέχιση, υπάρχει η συνέχεια των γενεών που από εδώ και πέρα θα πρέπει να αλλάξει κάτι και όχι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και το κοινό και οι εκπαιδευτικά, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα αυτό και οι δράσεις στηρίζονται από πάρα πολλούς φορείς. Δηλαδή, είμαστε κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Ρεθύμνου, σε συνεργασία πάντα με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τους Συντονιστές Κρήτης, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Δικηγορικό Σύλλογο, την Ένωση Γονέων και Μαθητών. Και είμαστε μία ομάδα από 4 εκπαιδευτικούς. Να αναφέρω και την αγαπημένη μας την Αθηνά Τριαματάκη, η οποία είναι η ψυχότρια, εκπαιδευτικός και αυτή, και μας βοηθά ιδιαίτερα στις δραστηριότητες. Και φυσικά είναι και η εικονογράφος του Φρίξου, που έδωσε. Βέβαια, να το πούμε και αυτό. Σκατσοχυράκο μας, την Μπέκη Φούρκα, η οποία ζει και δουλεύει στην Αθήνα, είναι και έχει εικονογραφήσει και τα βιβλία της πρώτης δημοτικού. Είναι λοιπόν μέσα στο πνεύμα του δημοτικού σχολείου και γνωρίζει από παιδικές ψυχούλες και είναι και ίδια συγγραφέας. Λοιπόν. Όλη αυτή λοιπόν η ομάδα έχει ένα όραμα. Να καταφέρουμε να βάλουμε το πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία μας και φυσικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε έστω και μία ψυχούλα από τα χέρια ενός επίδοξου. Το βασικότερο το αφήσαμε για το τέλος. Κυρία Μαυράκη και κυρία Βιταλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επισημαίνω για μία ακόμα φορά για τους τηλεθεατές εκδήλωση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αύριο στο Ρέθυμνο, 22 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Κέντρο Νέων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα σας. Καλή συνέχεια.